Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουβαλάμε το βαρύ φορτίο των Daughters of Penelope, που δημιουργήθηκαν, όπως όλοι ξέρετε, το 1929 στο Σαν Φραντζίσκο ως ένα σωματείο αλληλοβοηθητικό των ανδρών της οργάνωσης ΧΕΠΑ. Πήραμε το όνομα Γλαονίκη, θέλοντας να τιμήσουμε την αρχαία αστρονόμο για την οποία η επιστημονική κοινότητα έχει χαρίσει το όνομα σε έναν κρατήρα 68 χιλιόμετρων διάμετρο στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη Αφροδίτη. Η Daughters of Penelope Αγλαονίκη, με βαθύ το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, ξεκινάμε σήμερα μία σειρά δράσεων. Υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε να παραδώσουμε μία πραγματικά ανακαινισμένη σύγχρονη κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τα παιδιά μας που πάσχουν, με σκοπό αυτό να συμβάλλει στην εξάλληψη των ψυχολογικών προβλημάτων του άσχημου, κακού νοσοκομιακού περιβάλλοντος που επηρεάζει, σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, την ταχεία ανάρρωση. Οι Daughters of Penelope Αγλαονίκη θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους συμπολίτες μας που μας ενδυναμώνετε με την παρουσία σας σήμερα εδώ. Αυτή η δράση ήταν παράτολμη, θα έλεγα δύσκολη και ίσως μη εφικτή, εάν δεν συμπορευόντουσαν μαζί μας 32 σπουδαίες εταιρείες της Λάρισας, οι οποίες αρχικά μας εμπιστεύτηκαν, ένιωσαν το όραμά μας και έμπρακτα έδειξαν την ευαισθησία τους σε θέματα κοινωνικής προσφοράς.